Χωρίς ασφάλεια και με μικρά μεροκάματα έχει φτάσει να ζει ο μουσικός, όπως δηλώνει ο πρόεδρος του Παραρτήματος Εύβοιας του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, Δημήτρης Λιάσκος. Εδώ και 2 χρόνια το επάγγελμά τους βρίσκεται σε μεγάλη κρίση και με μια κυβέρνηση η οποία αντί να τους προστατέψει θέλει να καταστρατηγήσει ό,τι τους έχει απομείνει και να δουλέψουν ως αυτοαπασχολούμενοι. Ο εργαζόμενος μουσικός έχει μάθει να ζει χωρίς ασφάλεια, έχει μάθει να ζει με πολύ χαμηλά μεροκάματα, έχει μάθει να ξενυχτάει χωρίς αποζημίωση, έχει μάθει να κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του από ένα τραυματισμό ή τις στενοντίτιδες που εμάς μας γνωρίζουν πάρα πολύ. Μία συναδέλφισσα γυναίκα δυσκολεύεται να πάρει άδεια τοκετού γιατί... Υπάρχει νομικό πλαίσιο που να σας προστατεύει. Υπάρχει η σύμβαση της ημέρας. Όπως καταλαβαίνετε, η ανανέωση της σύμβασης της ημέρας είναι στην ευχέρεια του εργοδότη. Φυσικά. Και... Ζητάτε κάτι πιο ασφαλές και σταθερό. Είμαστε όχι μόνο στη διαδικασία του να αρνούμαστε τις αλλαγές που υπάρχουν και έρχονται το επόμενο διάστημα, γιατί ήδη έχει ανακοινωθεί ότι ο σκοπός της σημερινής κυβέρνησης, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα της εργοδοσίας στον χώρο των μουσικών, είναι πλέον ο εργαζόμενος μουσικός να μην είναι εργαζόμενος, να είναι αυτοαπασχολούμενος. Να χάσει δηλαδή και τα όποια δικαιώματα είχε μέχρι σήμερα σε ασφάλιση, σε επιδόματα από τον ΟΑΕΔ, επίδομα ανεργίας, σε προστασία από την απόλυση, όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς λοιπόν δεν λέμε μόνο όχι σε αυτό. Είμαστε εδώ και ένα μήνα και στη συζήτηση για διαπραγμάτευση, για πρόταση για αρχή και διαπραγμάτευση συλλογικής σύμβασης εργασίας. Για όλα τα οδεία της Ελλάδας, για όλους τους χώρους, τους συναυλιακούς, από οδεία, συλλόγους κλπ. Για αρχή και θα προχωρήσουμε και με τα μαγαζιά.